Καλή μου καλή, φανταστική και πραγματική. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Street Car. Συνεχίζουμε με αυτό το μπαράζ από Test Ride. Όχι άλλο κάρβουνο! Εντάξει γατάκια, το ξέρω. Άμα κάνω άλλο ένα Test Ride θα ξεράσετε στο τέλος, το έχω καταλάβει. Αλλά βλέπετε ήταν η συγκυρία που μου προκύψαν έτσι πολλά μαζεμένα. Οπότε τα θεώρησα ενδιαφέρον υλικό και για σας, στο βαθμό που μπορώ να μεταδώσω κάτι πάντα, σαν ερασιτέχνης που είμαι. Και φυσικά εντάξει ήταν και πολύ χρήσιμα και για μένα. Κάποια στιγμή ίσως να κάνω ένα άδειο βίντεο που να συζητάω για τη γενικότερη εικόνα που έχω σχηματίσει κάνοντας όλες αυτές τις δοκιμές τα τελευταία 2-3 χρόνια. Τέλος πάντων, το θέμα μας βέβαια σήμερα δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι άλλη μια ιδιαίτερα δημοφιλής μοτοσικλέτα και απολύτως δικαιολογημένα, όπως θα δείτε και σε πολύ λίγο. Μια μηχανή της Kawasaki, μια εταιρεία η οποία παρότι ποτέ δεν έτυχε να είμαι κάτοχος, αν και οδηγούσα ένα Kawasaki κλέ για κάνα μήνα, 1,5, όπως έχω πει και σε παλιότερα βίντεο μου, εντελώς συγκυριακά. Και λόγω αυτής της επαφής μου με το Kawasaki κλέ εκείνο, τολμώ να πω ότι μέσω αυτής της μοτοσυκλέτας που πραγματικά την αγάπησα, έτσι αγάπησα και εκτίμησα και την Kawasaki σαν εταιρεία. Σήμερα λοιπόν θα οδηγήσουμε το διάδοχο του Kawasaki κλέ, το πασίγνωστο Kawasaki Versus, μια αρκετά μοσχοπουλημένη μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα και απολύτως δικαιολογημένα. Μια μοτοσυκλέτα που όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το 2006 ήταν εντελώς πρωτοποριακή για την εποχή και σχεδιαστικά αλλά και μηχανολογικά, αφού ήταν η πρώτη Kawasaki που ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία των δικύλυδρων σε σειρά που έχουν πια επικρατήσει στη μεσαία κατηγορία με αυτό το υπέροχο μοτέρ. Είχα μια επαφή με αυτό το κινητήρα, σχεδιαστικά τουλάχιστον, μέσα από το CF Moto το 650 που έχω οδηγήσει, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τις λεπτομέρειες πως λεγότανε, στο οποίο κάτι μου έκανε πραγματικά εντύπωση ήταν αυτός ο κινητήρας, ήταν υπέροχος και ξεχώριζε στο γενικό σύνολο. Οπότε σήμερα οδηγώντας αυτή τη μοτοσυκλέτα περιμένω καλά πράγματα, θετικά σίγουρα, δεν πάω αμήχανος να την καβαλήσω και είμαι περίεργος να δω και εγώ τι συμπεράσματα θα βγάλω. Γι' αυτό δεν θα σας αλήσω άλλο με αυτή τη εισαγωγή. Πάμε να αλλάξουμε μοτοσυκλέτα αλλά και κλίμα. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το Kawasaki Versus 6,5. Λοιπόν, οι πρώτες εντυπώσεις είναι έτσι μια πολύ συμπαγής και ποιοτική μοτοσυκλέτα με απίστευτη ροπή στις χαμηλές στροφές. Δεν το περίμενα για τόσο πολύ στροφό μοτέρ. Μου θυμίζει το δικό μου, το οποίο είναι αργόστροφο και μονοκύλινδρο. Το κυβότιο είναι κάπως έτσι, πώς να το πω τώρα, το νιώθεις λίγο χοντροκομμένο, αλλά ουσιαστικά είναι άριστο. Άριστο. Οι αλλαγές είναι πολύ σαφείς, δεν μπερδεύει καθόλου και βρίσκει στην νεκρά για πλάκα. Εξακολουθεί να με εντυπωσιάζει το πώς τραβάει. Τώρα είμαι ας πούμε με 3.000 στροφές σε ένα μοτέρ που βλέπω πιάνει κόκκινα στις 10 και το τράβηγμα του είναι απίστευτο. Τώρα είναι ότι έχει κοντές τις πρώτες ταχύτητες, δεν ξέρω, δηλαδή τα γρανάζια ή δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Δηλαδή αν πηγαίνει έτσι στις 3, πώς θα πηγαίνει στις 10. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε και αυτό, δεν ξέρω αν θα το πάω τόσο ψηλά, αλλά το μπροστινό φρένο είναι καταπληκτικό, το πίσω δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα. Τώρα βέβαια εντάξει, δεν μιλάμε και για μια καινούργια μηχανή, οπότε
Εδώ για να δούμε, τσακ, τη βρήκαμε αμέσως τη νεκρά. Τα πόδια μου πατάνε με ευκολία με το πέλμα ολόκληρο κάτω όταν σταματάω, χωρίς να είναι και τελείως τεντωμένα. Όπως έχω ξαναπεί, είμαι 1,78 με αρκετά μακριά πόδια και αρκετά χοντρούλης. Πρέπει να τα λέμε όλα αυτά για να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Αρκετά δυνατό, χωρίς να μπορώ να το πω ας πούμε πύραυλο. Ο κινητήρας είναι απόλυτα γραμμικός. Δηλαδή μου θυμίζει αρκετά και το τρικύλινδρο της Triumph που έχω οδηγήσει. Πολύ στρωτή λειτουργία και δύναμη σε όλες τις στροφές προοδευτικά. Χωρίς να, τέλος πάντων, χωρίς κοιλιές ξεσπάσματα. Μόνο στην εκκίνηση έχει ένα ξέσπασμα που στην αρχή με μπέδεψε και λίγο, να πω την αλήθεια. Έχει κάποιους ελαφριούς, έτσι, ένα πολύ ελαφρύ βιμπράζ στο τιμόνι και στα πόδια. Το οποίο δεν είναι ενοχλητικό, αλλά είναι αισθητό, δεν είναι υποψία δηλαδή. Πρέπει να έχει πολύ κοντό γρανάζωμα η πρώτη σε αυτή τη μοτοσυκλέτα. Το οποίο εμένα μου αρέσει βέβαια αυτό. Κάνει έτσι ένα μπαμ όταν πας να ξεκινήσεις με πρώτη ταχύτητα και μετά το μπαμ απλά ανεβάζει προοδευτικά και σταθερά στα πλαίσια της κατηγορίας της, με μια δηλαδή πολύ ωραία δύναμη, χωρίς ας πούμε να σε ξαφτιάζει σε κάτι και χωρίς να απογοητεύει κιόλας. Στο χειρισμό του είναι πανάλαφρο, πανεύκολο. Βέβαια μιλάμε και για μία μηχανή έτσι αρκετά συμμαζεμένη. Η κάλυψη από τον αέρα είναι ικανοποιητικότατη. Δηλαδή και πριν που το έτρεξα δεν κατάλαβα και τίποτα. Βέβαια εδώ έχει βάλει και ένα σποιλεράκι ο φίλος ο Νότης. Η θέση οδήγησης είναι όρθια, πάρα πολύ καλή εργονομικά. Δεν κουράζομαι ούτε στριμώγνομαι καθόλου. Για το πλακώσα στα φρένα. Μ' αρέσουν τα φρένα του, πολύ μ' αρέσουν. Μου θυμίζει πάρα πολύ οδηγικά, αλλά και στο πώς πάει από επιδόσεις, το TTM παιδιά που είχα οδηγήσει. Υπάρχει βέβαια το test ride και αυτό στο κανάλι για όσους θέλουν να το δούνε. Για όσους δηλαδή έτσι ψάχνουν για μεταχειρισμένο και το σκέφτονται μεταξύ TTM και Versus, δεν ξέρω, το Versus είναι σαν ένα TTM με λίγους παραπάνω κραδασμούς, μπορώ να πω. Πολύ φιλικό, πολύ εύκολο, πολύ εύκολο. Χωρίς ιδιοτροπίες, η σέλα του είναι πάρα πολύ άνετη και αυτή. Σε σχέση με το κλέπο αντικατέστησε, είναι τελείως διαφορετική η μοτοσυκλέτα. Όχι ότι το κλέ δεν ήταν καταπληκτικό, για αυτό που ήταν πάντα έτσι. Εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Έχει και ένα χορταστικό ήχο, δεν κάνει βέβαια θόρυβο. Εμένα αυτό δεν με ενοχλεί προσωπικά. Αλλά είναι έτσι ωραίο, χορταστικό στο δούλεμά του. Έτσι αν μου ζητούσε κάποιος να το κατατάξω
σε σχέση με όλα που έχω οδηγήσει στην κατηγορία αυτή, θα ήταν στα άνω του μεσού όρου, δηλαδή από το 1 στο 10 θα ήταν στη θέση 7. Βέβαια είναι και σχετικά σύγχρονη η μοτοσυκλέτα, τα είπαμε και στην εισαγωγή. Η Kawasaki έχει κάνει μαγικά εδώ πέρα, έτσι, δηλαδή έχει καταφέρει από 650 κυβικά να βγάλει ένα τρομερό μοτέρ, τρομερό. Εφάμιλο του Yamaha, του νεότερου. Εκείνο εντάξει είναι λίγο πιο ψαρωτικό στον ήχο του. Στην πράξη πάντως πάνω κάτω τα ίδια είναι. Αυτό έχει λίγες παραπάνω δονήσεις, αλλά δεν είναι αυτές που θα σε χαλάσουν, ας πούμε, και θα πεις δεν το θέλω, δεν το προτιμώ για αυτό το λόγο. Πλησιάζουμε σιγά σιγά και στην αγαπημένη μας ευθεία εδώ. Ελπίζω να τη βρω άδεια να του κάνουμε και ένα έτσι ανοιγματάκι. Εντάξει, σχετικά άδεια, να δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, TTM δεν είναι, αλλά είναι πολύ κοντά, όπως όλα της κατηγορίας αυτής των 650 κυβικών. Σε χορταίνει πάντως, σου φέρνει το χαμόγελο στα χείλη ο κινητήρας. Λίγο με τον ήχο του, έτσι λίγο με τον γραμμικό τρόπο που επιταχύνει, δηλαδή σε διασκεδάζει χωρίς να σε τρομάζει. Ας κάνουμε μια απόπειρα να το στρίψουμε λίγο πιο σφιχτά. Πολύ θετικός ο τρόπος που κατεβάζει ταχύτητες, παιδιά, το μηχανάκι. Στρίβει πανεύκολα. Καμία έκπληξη και εδώ. Απολύτως φιλικό. Προσέχουμε λίγο εδώ τα νεράκια. Οπότε θα πάω σαν κοτούλα. Μην ξεχνάμε ότι ούτε δικό μου είναι, ούτε το ξέρω απ' έξω και ανακατωτά, έτσι. Η μηχανή σε γενικές γραμμές είναι παιχνιδάκι, αλλά ένα σοβαρό παιχνίδι, όπως πρέπει να είναι μια τέτοια μηχανή της κατηγορίας. Δηλαδή είναι και για διασκέδαση και για τουρισμό, κάνει και για μες στην Αθήνα, ας πούμε, είναι πανεύκολη και πολύ συμμαζεμένη. Παρότι και το συγκεκριμένο είναι ένα μοντέλο από το 16, μιλάμε για 16 χρονών, ας πούμε, μηχανή. Αλλά από το 2006, συγγνώμη, 16 χρονών μηχανή. Δεν δείχνει τα χρόνια του λειτουργικά, καλά ούτε και οπτικά, μια χαρά η μηχανή είναι σε άψογη κατάσταση. Νομίζω ότι έχεις πάρει ένα ολοκένουργιο μηχανάκι. Πράγμα που αποδεικνύει η Kawasaki πόσο μπροστά από την εποχή της ήταν όταν το δημιούργησε. Γι' αυτό και ήταν και από τα πιο καλοπούλητα. Και ακόμα είναι, βέβαια, παραμένει μια πολύ σοβαρή επιλογή και σε καινούριο. Δηλαδή αν το γουστάρετε οπτικά και είστε έτσι Kawasaki, έξω δεν θα πέσετε, παιδιά, με την αγορά του.
μια μηχανή για όλες τις κρίσεις και για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τι κυκλοφορούσε όταν βγήκε αυτό το μοντέλο στην αγορά, ήταν τεράστια υπέρβαση, δεν το συζητώ δηλαδή. Νομίζω ότι ήταν μονόδρομος στην εποχή του σαν αγορά. Και είναι άλλη μια μοτοσυκλέτα που συνδυάζει αυτά που έχουμε ξαναπεί, δηλαδή πέρα από την αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος χρήσης και συντήρησης και σαν 6,5 που είναι, χορταστικές επιδόσεις πάνω από το ικανοποιητικές, άψογη συμπεριφορά, διασκέδαση μαζί με χρηστικότητα και τουριστικές δυνατότητες. Πολύ ωραία εμφάνιση, είναι και μαζεμένο το συγκεκριμένο, έχει και πολύ ωραίο design, εμένα μου αρέσει προσωπικά το σχέδιό του. Και γενικά είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία συνδυάζει τόσα πολλά, μαζί με το ότι ακόμα και σήμερα έτσι παραμένει μια πολύ σοβαρή πρόταση και ανταγωνιστικότατη, δηλαδή κοιτάει στα ίσια, ας πούμε, και το MT-07 και το, εντάξει, και το NC και το The Strom, με το δικό του τρόπο πάντα, έτσι δεν είναι το ίδιο με τα άλλα. Αυτό είναι πιο παιχνιδιάρικο από το The Strom, ας πούμε. Προσωπικά, εντάξει, μου αρέσει εμένα πιο πολύ, γιατί μου αρέσουν λίγο και τα πιο παιχνιδιάρικα. Γενικά δηλαδή, εντάξει, όποιος κινείται στην κατηγορία, καλό να το κάνει μια βόλτα. Μπορεί πια να μην φαίνεται ότι πιο καινούριο και ότι πιο φανταχτερό, αλλά πολλές φορές τα φαινόμενα πατούν. Δηλαδή πραγματικά, αν το βρει κάποιος, ας πούμε, έτσι σε μια καλή περίπτωση, είτε καινούριο με καλή τιμή ή και μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση, μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα που δεν θα του λείψει τίποτα. Κάτι που θα ήθελα να σχολιάσω και σίγουρα θα έχετε την απορία, είναι σε σχέση με το πρώτο του ξαδερφάκι, το CF Moto το 6,5, που ουσιαστικά φοράει κατά κάποιο τρόπο τον ίδιο κινητήρα. Παρόλα αυτά, παιδιά, εδώ πέρα διαφορά είναι αισθητή, είναι πολύ πιο ποιοτικό οδηγικά. Έχει, εδώ οι αναρτήσεις είναι άψογες, πάντα στα πλαίσια της χρήσης που είναι φτιαγμένο, έτσι. Το κυβότιο δεν έχει τη σκληράδα που είχε του CF Moto. Τα φρένα είναι καταπληκτικά, που και εκεί, σε εκείνη τη μοτοσυκλέτα απογοητεύτηκα. Δηλαδή, ακόμα και οι κραδασμοί είναι λιγότεροι. Δεν ξέρω, ίσως να ήταν που ήταν άστρωτο, δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως, παρότι είναι ο ίδιος κινητήρας, εδώ βλέπεις άλλη συμπεριφορά, καλύτερη. Προσωπικά δηλαδή, αν ήμουν μεταξύ CF Moto 6,5 και είχα τη δυνατότητα να πάω στο Versus, θα πήγαινα στο Versus κατευθείαν. Όχι γιατί πιστεύω ότι όποιος πάρει το CF Moto θα του χαλάσει κάτι, αλλά σίγουρα αργά ή γρήγορα θα μπει στην πρίζα να το αναβαθμίζει. Λίγο τα φρένα, λίγο εναρτήσεις, λίγο τόνα, λίγο τ' άλλο. Οπότε εν τέλει θα του στοιχήσει το ίδιο για να το φέρει εκεί που πρέπει, ενώ εδώ το παίρνεις έτοιμο και έχεις και τη μεταπόληση εξασφαλισμένη. Έτσι είναι μια μηχανή η οποία πουλιέται αρκετά εύκολα. Ενδιαφέρον αυτή η διαπίστωση πραγματικά και εμένα μου έκανε εντύπωση, ας πούμε. Δηλαδή όταν ανέβηκα πάνω του περίμενα να είναι τουλάχιστον το κυβότιο σκληρό και δεν είναι. Καμία σχέση. Εντάξει, για τις αναρτήσεις και τα φρένα το περίμενα θα καλύτερα. Αλλά εδώ πέρα είναι γενικώς καλύτερα όλα. Άντε, βρήκαμε και λίγο έτσι τύπου κίνηση. Αν και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα ελίσσεται σαν ελούρος ανάμεσα από τα αμάξια. Στο ύψος, έτσι εν κινήσει, είναι σαν το Tiger το 660, δηλαδή θέλει να τεντώνεις τα πόδια σου για να κουμπίσουν κάτω, όχι ότι δεν θα κουμπίσουν όμως, αλλά θέλει να έχεις το νου σου. Είναι σχετικά ψηλό, αλλά δεν είναι υπερβολικά ψηλό. Γενικά πολύ ευχαριστώ, παιδιά, δηλαδή τόση ώρα που το οδηγάω πραγματικά το έχω απολαύσει. Η άποψή μου για την Kawasaki ότι είναι μια
πραγματικά τίμια εταιρεία με έτσι, οδηγοκεντρική επιβεβαιώνεται. Είναι όλα άψογα και φτιαγμένα έτσι να φέρνουν το χαμόγελο της ικανοποίησης και της χαράς. Δεν είναι τίποτα υπερβολική, δηλαδή δεν προσφέρει κάποιες υπερβολές, αλλά δεν τις χρειάζεται κιόλας. Δίνει τόσα πολλά στη δόση που πρέπει, που νιώθεις χορτασμένος. Έτσι, συμπέρασμα, αν θέλετε λοιπόν μια μηχανή που να τα κάνει όλα, πάντα στο μέτρο του ανθρώπινου και του πιο συμβατικού, δηλαδή εντάξει, σαν τα σκυφτά δεν πάει, αλλά ούτε είναι και φτιαγμένο να πάει, έτσι. Η οποία να μην σας χαλασχατήρει, αλλά να είναι και λίγο παιχνιδιάρα, νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ σοβαρή πρόταση, η οποία κοιτάει στα μάτια το Tracer το 7 της Yamaha ακόμα και τώρα. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω μεταξύ τους. Ίσως λιγάκι το Tracer θα μου άρεσε πιο πολύ ο κινητήρας, γιατί έχει λιγότερο βιμπράζ, χωρίς πάντως έτσι και εδώ πέρα να ενοχλεί αυτό που υπάρχει. Γενικά νομίζω ότι για να καταλάβετε τη διαφορά και να πάρετε μια απόφαση, αν είστε μεταξύ των δύο, πρέπει να τα οδηγήσετε και τα δύο. Πραγματικά πρέπει να τα οδηγήσετε, διότι είναι απολύτως εφάμιλα και νομίζω οποιαδήποτε επιλογή προσθέσουμε MT-07 ή προς Versus είναι καθαρά θέμα προσωπικό του κάθε αναβάτη και όχι ότι ας πούμε η μία είναι καλύτερη από την άλλη σε κάτι. Είναι λίγο και τη μάρκα γουστάρης, ίσως τις λεπτομέρειες οδηγικά. Εμένα και τις δύο τις βρίσκω απόλυτα απολαυστικές και με υπερκαλύπτουν στα πάντα. Και γενικότερα, αν έχετε κάποιο κλέ, δεν σας ενδιαφέρει το χώμα, έτσι. Εδώ μιλάμε για ασφάλτινη μοτοσυκλέτα που απλώς μπαίνει και σε χωματόδρομο και σκέφτεστε να κάνετε την αλλαγή σε Versys, αξίζει 1000% τον κόπο. Όσο έτσι αξιόλογο και να είναι το κλέ, εδώ μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Μπράβο στη Γιαβασάκη που ας πούμε έτσι στρωθήκανε και που καταφέραν και παρουσιάσανε όταν το παρουσιάσανε κάτι πραγματικά μπροστά από την εποχή του. Και δεν μιλάμε μόνο σαν design ή σαν ας πούμε έτσι συνδυασμό πραγμάτων, μιλάμε ολοκληρωμένα σαν μοτοσυκλέτα και κινητήρας και όλα μπροστά από την εποχή του. Ευχαριστώ λοιπόν και τον φίλο μου τον Νότι, ο οποίος πολύ ευγενικά μου παραχώρησε αυτή τη μοτοσυκλέτα για να σας κάνω αυτό το taste ride, έτσι να πάρουμε μια ιδέα. Τώρα που έκανα έτσι και αυτό το κατέβασμα, πραγματικά με εξαίρεση το DCT που είναι κάτι και τελείως διαφορετικό, μπορεί να είναι και το καλύτερο σασμάν που έχω οδηγήσει, έτσι. Το κυβότιο είναι καταπληκτικό τελικά σε αυτή τη μηχάνη. Είναι αρκετά βαρύ έτσι, στο τσούλιμα. Εντάξει, όχι φρικτά, κουμαντάρεται, αλλά δεν είναι από τα πιο έτσι, ελαφριά μηχανάκια να τα τσούλησεις σταματημένα. Ελπίζω να σας κάλυψα στα ερασιτεχνικά πάντα πλαίσια που το κάνω. Αυτά τα λίγα λοιπόν και για το Kawasaki Versys, μια μηχανή που πραγματικά ήμουν πολύ περίεργος να οδηγήσω και δεν απογοητεύτηκα που το έκανα. Αυτά λοιπόν καλοί μου φίλοι, και με αυτή την έτσι μικρή βολτούλα που κάναμε για να πάρουμε μια γεύση από μια μοτοσυκλέτα η οποία δεν σπανίζει στους δρόμους και όπως είδατε υπάρχει λόγος γι' αυτό. Προσωπικά για εμένα είναι
άλλη μια σωστότερη επιλογή που θα μπορούσα να είχα κάνει το 2006, αντί για αυτή που έκανα, το BMW F800ST, το οποίο όπως βλέπετε υπάρχει λόγος που δεν είναι στα χέρια μου. Ίσως αν είχα πάρει κάτι τέτοιο να το είχα ακόμα, ή αν είχα πάρει ένα Transalp, ή αν είχα πάρει ένα TDM. Τότε ήταν μια εποχή που ήταν πολύ πιο εύκολο κανείς να κάνει μια έτσι πιο γρήγορη επιλογή, το οποίο εντάξει και λόγω ηλικίας και λόγω ενθουσιασμού δημιουργεί καμιά φορά έτσι αποφάσεις που δεν είναι και οι πιο επιτυχημένες. Είναι βέβαια και λιγάκι και να σε θέλει κάτι. Δηλαδή το πιο αξιόπιστο μηχανάκι του κόσμου να πάρεις, αν είσαι γκαντέμις και είναι να θα τη φας τη φόλα, θα τη φας. Οπότε εντάξει, ήταν και λίγο στραβό το κλίμα που λένε. Τέλος πάντων, αυτά δεν μας αφορούν. Δεν γνωρίζω αν θα συνεχίσω με άλλα test grind. Προσωπικά, ο κύκλος των μοτοσυκλετών έτσι που μπορούσα αλλά και ήθελα να δοκιμάσω, προς το παρόν έχει κλείσει. Σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Γενικότερα, σε διάφορα πράγματα τα οποία μπαίνουν σε μια σωστή θέση στο μυαλό μου. Ελπίζω κι εσείς, μέσα από ό,τι καταλαβαίνετε τέλος πάντων, ό,τι μπορώ να μεταφέρω, να βοηθηθείτε όσο το δυνατόν, κάνοντας μαζί μου κατά κάποιο τρόπο αυτές τις δοκιμές. Ελπίζω να μην κούρασα. Λογικά σιγά σιγά θα έχουμε μπει και βαθιά μες στην άνοιξη, την εποχή που θα ανέβει αυτό το βίντεο, και ελπίζω μέχρι τότε να έχω άλλο είδους υλικό πια να ανεβάσω. Κάπου εδώ τελειώνει και αυτό το βίντεο. Thanks for watching. Για άλλη μια φορά, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.